Επιστροφή στην εκπομπή μας, η πρωινή ενημερωτική ζώνη στο Ράδιο Λέχοβο και θα συναντήσουμε τώρα τον πρόεδρο του Ομίλου Ενεργών Φλόρινας, τον κύριο Κώστα Φιλιππίδη, με αφορμή την συνεργασία του ΟΕΝΕΦ με το Κέντρο Πληροφόρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης της Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρινας, που συμμετέχουν στο δεύτερο Πανευρωπαϊκό Ψηφιακό Φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ΑΜ και ΙΑΣΙΣ. Να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά και βέβαια να ξεκινήσουμε με αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία και δράση που γίνεται. Βέβαια να πούμε ότι λίγες μέρες πριν ο κύριος Χάζης μας προειδέασε για μια δράση λίγο πριν τις γιορτές. Είναι αυτή τελικά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι η συγκεκριμένη δράση η οποία ξεκινάει σήμερα το πρωί. Σε λίγη ώρα θα βρισκόμαστε λίγοι εθελοντές, όπως προβλέπουν και τα μέτρα τα οποία ισχύουν για το περιορισμό της κυκλοφορίας, με μια κινητή μονάδα, με το βανάκι του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλόρινας. Για σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας και το απόγευμα στην πλατεία Ερών, πάλι στη Φλόρινα, με σκοπό να προσφέρουμε, μάλλον να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας, όσους πολίτες επιθυμούν, να προσφέρουν ένα μικρό κομμάτι της αγάπης τους, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, και όλα αυτά με έμφαση, κυρίως τονίζω αυτό, με έμφαση τα παιδιά που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων να νιώσουν παραπάνω ζεστασιά, να νιώσουν ένα διαφορετικό αίσθημα, γιατί το έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη αυτά, κυρίως τα παιδιά. Έτσι είναι ακριβώς. Τα παιδιά περίμεναν πώς και πώς τα Χριστούγεννα. Και δυστυχώς τα φετινά είναι ιδιαίτερα με την πανδημία που έχει σε όλο τον πλανήτη αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, μια δράση λοιπόν που έχει στόχο την αλληλεγγύη, από ό,τι καταλαβαίνω, και την προσφορά. Ναι, δυστυχώς για φέτος η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται κυρίως ψηφιακά. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Ιδρύματος Νεολαίου και Διαβίου Μάθησης και άλλων κεντρικών φορέων, και μέσα σε αυτούς τους φορείς οι οποίους συνδιοργανώνουν τη δράση, εκτός από την αστική μικροσκοπική εταιρεία ΙΑΣΙΣ, η οποία είναι και η εμπνεύστρια, ο εμπνευστής οργανισμός αυτής της δράσης, συμμετέχει για πρώτη φορά ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, καθώς επίσης και το Γραφείο Εθελοντισμού, Πάμε Εθελοντισμό, του Δήμου Φλόρινας. Εδώ θέλω να τονίσω την άμεση ανταπόκριση των φορέων της πόλης μας, του Δήμου Φλόρινας, στη συγκεκριμένη δράση, και να τον πω ότι η ψηφιακότητα του συγκεκριμένου φεστιβάλ έγκυται στο γεγονός ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή Connect Your City, σύνδεση την πόλη σου, η οποία είναι μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, η οποία διαθέτει η αστική μικροσκοπική εταιρεία ΙΑΣΙΣ. Πώς μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα? Ψηφιακά εθελοντής. Ναι. Πώς μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα? Για να δώσουμε λίγο τη διαδικασία, Κώστα. Ωραία. Από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορείς να την κατεβάσεις για κινητά Android μέσω του Google Play ή αντίστοιχα για τα Android από την πλατφόρμα την Apple Store. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα κάνει μια εγγραφή ως εθελοντής στην πόλη στην οποία είσαι εθελοντής. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι δύο επιλογές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και ευελπιστούμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να είμαστε η πρώτη περιφερειακή πόλη, και βεβαίως και ο Δήμος Φλόρινας και ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας μέσα που θα συμμετέχουν, η πρώτη περιφερειακή που θα συμμετέχει σε αυτό το point system. Με την εγγραφή και δίνοντας όλα τα στοιχεία σου, κινητό, τηλέφωνο, email, ηλικία και όνομα τεπώνυμο, συμμετέχεις στην διαδικασία να συλλέγεις, να κάνεις κάποιες δράσεις, να βγάζεις φωτογραφία τη δράση που κάνεις, να τη στέλνεις και να μαζεύεις πόντους οι οποίοι σου δίνουν δώρα, ευκαιρίες κινητικότητας και άλλες τέτοιες δράσεις. Εμείς έχουμε σκοπό αυτή τη δράση να την προωθήσουμε άμεσα στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο Φλόρινας, προκειμένου να οργανωθεί ακόμα, μάλλον προκειμένου να είναι ακόμα ελιθαράκι
στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους εθελοντές. Οπότε δεν μένουμε στα Χριστούγεννα, θα υπάρχει συνέχεια και αυτό είναι πολύ καλό. Και για τους νέους μας. Από τη στιγμή που ξεκινάει μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία και υπάρχει αυτή η καλή, να το προσθέσω έτσι απλά, συνεννόηση, νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Ωραία. Χημεία, όπως λένε στην σημερινή καθημερινή Κώστα. Υπάρχει χημεία. Ναι, η χημεία, λοιπόν, η χημεία, αυτό ακριβώς. Από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή η δράση, η ψηφιακή δράση, έχει πάρα πολλές δράσεις εθελοντισμού. 15.000 άκουσα. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν, φορείς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, άλλοι οι οποίοι μέσω ψηφιακών μέσων προσπαθούν να δώσουν ζεστατιά και αγάπη σε ηλικιωμένους άνω των 70 ετών μέσα από κάποια δράση εθελοντισμού. Άλλοι αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Fabric Republic, στο οποίο κατανείμουν παλιά χρησιμοποιημένα αλλά σε καλή κατάσταση ρούχα, τα ράβουν, τα περιποιούνται προκειμένου να τα μοιράσουν σε άστεγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουλέψουν στην προστασία των αστέγων, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το τομέα και είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια ο εθελοντισμός στη χώρα μας δεν ήταν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη, να το θέσω έτσι απλά. Οι κινήσεις που γίνονται και εγώ και στην τοπική κοινωνία, το γεγονός ότι ακολουθεί ένας ολόκληρος δήμος αυτή την προσπάθεια του εθελοντισμού, αποτελεί μια πολύ σοβαρή και ορθή πράξη. Οπότε εμείς τουλάχιστον που είμαστε οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως το Συνεργό Νέος Φλόρινας, είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί δικαιώνεται σε ένα βαθμό η προσπάθεια η οποία κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, η εθελοντική προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που μπορούμε στην κοινωνία μέσα από τη δράση των νέων ανθρώπων. Και μπορώ να πω σε αυτό το σημείο ότι και ο ίδιος εξεπλάγει από την αμεσότητα με την οποία οι νέοι εθελοντές μας, τα νέα μέλη του συλλόγου μας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Πολύ ωραία. Αυτό δίνει έτσι μια αισιοδοξία ότι, και μια ελπίδα ότι υπάρχει και συνέχεια. Από σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18, μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, πρωινές ώρες είπαμε στην πλατεία Μόδη και το απόγευμα στην πλατεία Ιρών. Οι ώρες είναι 11 με 2 και 5 με 7 το απόγευμα αντίστοιχα, όλες τις ημέρες. Ναι, στην πλατεία Ιρών θα είμαστε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου στο κύκλο, στην είσοδο της πόλης, θα είμαστε Κυριακή και Δευτέρα απόγευμα. Και όλα τα πρωινά, όπως πολύ σωστά είπες Πέτρο, θα είμαστε στη κεντρική πλατεία της Φλωρίνας, στην πλατεία Γεωργίου Μόδη. Ωραία, τηρώντας πάντα τα μέτρα κατά του COVID, τη διάδοση COVID, αυτό είναι απαραίτητο στην εποχή μας. Ελπίζουμε να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτή την πανδημία. Μας έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, έχουν φύγει συνάνθρωποι μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Αυτό ακριβώς. Έγκυται σε αυτό το ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς και ο τίτλος της δράσης μας είναι Click Away στην αλληλεγγύη, γιατί οποιοδήποτε θέλει με το αυτοκίνητο του είτε τη βόλτα του μπορεί να περάσει, να αφήσει απλά να αφήσει αυτό που θέλει, τη σακουλίτσα του. Δεν θα έρθει σε επαφή με κανέναν, θα είναι απλά το βανάκι ανοιχτό, θα έχει μια σήμανση, αφήνεις και από εκεί και πέρα μόλις φύγει ο εθελοντής μας θα τακτοποιήσει τα πράγματα πάνω στο βανάκι. Δεν έρχεται με κανένα σε επαφή, δεν υπάρχει καμία προσωπική επαφή. Δύο εθελοντές θα βρίσκονται σε εκείνο το σημείο με αποστάσεις τηρωμένων όλων των μέτρων, προκειμένου να είμαστε τυπικοί, ορθοί, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλείς, για να μπορέσουμε να περάσουμε τα Χριστούγεννα όμορφα, την πρωτοχρονιά και σιγά σιγά να έρθει πάλι η κανονικότητα στη ζωή μας. Ωραία. Και πάνω να δείξουμε και ένα άλλο πρόσωπο της κοινωνίας, αυτό της αλληλεγγύης, που το είχαμε ξεχάσει όλα αυτά τα χρόνια, και μέσα από τον εθελοντισμό αυτόν και τη συμμετοχή όλων των νέων της περιοχής μας και όλων των πολιτών της περιοχής, να δώσουμε μια βοήθεια στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, και ιδιαίτερα για τα παιδιά που πρέπει να περάσουν αυτές τις γιορτές όμορφα, ευχάριστα και να νιώσουν και το νόημά τους. Λοιπόν, περιμένουμε όλους φίλες και φίλοι από σήμερα το πρωί 11 η ώρα στην πλατεία Μόδη μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου το απόγευμα στις 7.
στα σημεία που αναφέραμε, να συμμετέχετε κι εσείς δίνοντας τη δική σας πολύτιμη βοήθεια με όλα αυτά τα προϊόντα που συγκεντρώνονται. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία του ΟΕΝΕΦ. Με το Κέντρο Πληροφόρησης βέβαια υπήρχε συνεργασία, αλλά και με το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρνας. Και να έχει επιτυχία, Κώστα, αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, απήχηση και ανταπόκριση από τους πολίτες μας. Τους συμπολίτες μας. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία, καλές γιορτές με υγεία και την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είμαστε χωρίς περιοριστικά μέτρα και να μιλάμε και για άλλες πολλές δράσεις του ΟΕΝΕΦ. Οι οποίες είναι πραγματικά ήδη πάρα πολλές και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και αυτές στην κινητικότητα, στους νέους, στην προσπάθεια να τα δείξουν. Υπάρχει κάποια κοντινή σε χρόνο για να την αναφέρουμε τώρα? Όχι, αυτή τη στιγμή άμεσα όχι. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, πολύ σύντομα, κάπου στο Γενάρη θα ανακοινώσουμε, θα βρεθούμε πάλι και θα συζητήσουμε για τις δράσεις μας. Με υγεία λοιπόν. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, χαρά, αλληλεγγύη, να είμαστε όλοι υγιείς και να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Μαζί μας ήταν ο Κώστας Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων της Φλόρνας. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που συνεχίζεται, Κώστα. Εύχομαι και εγώ προσωπικά καλές γιορτές με υγεία και καλή δύναμη στους εθελοντές του ΕΝΕΦ αλλά και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που θα συμμετέχουν. Επίσης. Να είμαστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.